Και πάμε να ξεκινήσουμε με το κοτόπουλο σε γάλα. Το γάλα έχει τις ιδιότητες να κάνει πάρα πολύ τρυφερό το κοτόπουλο, πάρα πολύ γευστικό και να κρατάει όλα τα ζουμιά του μέσα. Θα σας δείξω ένα μοναδικό τρόπο για να το μαγειρέψετε. Συνολικά δεν μας πάρει παραπάνω από 4-5 λεπτά μέχρι που να βάλουμε το κοτόπουλο μέσα στο φούρνο. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για το κοτόπουλο σε γάλα θα χρειαστούμε 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κύβο κότας μάτζι, 1,5 κιλό κοτόπουλο, 10 σκελίδες σκόρδο, 1 στικ κανέλας, 600 γραμμάρια γάλα, ξύσμα και χυμό από 2 λεμόνια, 2 κλωναράκια δεντρολίβανο και 5 με 6 φύλλα από βασκόμηλο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε πουρέ πατάτας, φύλλα από βασκόμηλο, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε μία έξτρα μεγάλη τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Μην ξεχάσετε τη τηγανάρα μας στο e-shop μας, akisishop.com. Και πάμε να φέρουμε το κοτόπουλο από το ψυγείο. Τέλεια. Έχουμε ένα ολόκληρο κοτόπουλο και ουσιαστικά ήρθε η ώρα να το μαριναρούμε. Για να το μαριναρούμε τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε μόνο λίγο ελαιόλαδο και έναν κύβο κοτόπουλο μάτζι. Και το φαγητό μου δεν χρειάζεται προσθήκη αλατιού, αφού το συνολικό αποτέλεσμα είναι πάρα μα πάρα πολύ γευστικό. Όπως σας είπα, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λίγο λαδάκι, εδώ. Έναν κύβο κότας μάτζι, εδώ. Και διαλύω τον κύβο μου μέσα στο λαδάκι. Πάρα πολύ απλά. Σπάστε τον κύβο. Θα φορέσω γάντια. Και το τηγάνι μου συνεχίζει να ζεσταίνεται. Θέλω να κάψει πάρα πολύ καλά για να δώσει ωραία κρούστα στο κοτόπουλο. Βγάζω το κοτόπουλο και ρίχνω την υπέροχη μαρινάδα μου. Εδώ. Κάνω ένα ωραίο μασαζάκι. Να πάει η μαρινάδα παντού και λίγο μέσα. Δεν θέλω να αφήσω τίποτα χαμένο από το λαδάκι μου και από τον κύβο μου. Γιατί ουσιαστικά ό,τι πρέπει να ρίξω μέσα από αλάτι, πιπέρι, λιπαρότητα, βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη μαρινάδα. Τρίβω πολύ καλά, τέλεια. Και καθώς καίει το τηγάνι μου, βλέπετε πόσο πολύ καίει, αρχίζω να δίνω χρώμα στο κοτόπουλο. Πρώτα ξεκινάω από τη μεριά του στήθους, γιατί ουσιαστικά η πρώτη μεριά που θα βάλω θα είναι και η πιο όμορφη. Γι' αυτό το λόγο, επειδή θα σερβίρω το κοτόπουλο κάπως έτσι, πρώτα βάζω τη μεριά του στήθους. Εδώ. Αυτό το πετάω. Και σε αυτό το σημείο μπορεί να αναρωτιέστε και να λέτε, μα και έχεις βάλει ολόκληρο το κοτόπουλο να το σοτάρεις, είσαι τρελός. Εντάξει, δεν είμαι τρελός, το καταλαβαίνετε. Υπάρχει λόγος που το κάνω. Συνηθίζουμε γενικά στη μαγειρική να σοτάρουμε ολόκληρα τα κρέατα. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και με το κοτόπουλο. Γιατί θέλουμε να δώσουμε έξτρα χρώμα από τώρα, να μην χρειαστεί να παραψίσουμε το κοτόπουλο μέσα στο φούρνο, απλά για να δώσουμε κρούστα και να δώσουμε ωραίο χρώμα στο κοτόπουλο στο τέλος. Δίνουμε το χρώμα εξ αρχής και έχουμε εύκολο και λυμένο το πρόβλημά μας, γιατί κοιτάξτε τι ωραίο που έχει αρχίσει να γίνεται. Και καθώς μπει μέσα στο φούρνο, θα γίνει έξτρα ταραγανό. Τώρα, κοιτάξτε πόση ώρα παίρνει. Τίποτα πραγματικά. Θα φροντίσω έτσι λίγο κι εγώ με την τσιμπίδα μου να μην σπάσω την πέτσα. Δεν θέλω να τη σπάσω, γιατί άμα τη σπάσω τώρα, θα σπάσει ακόμα περισσότερο μέσα στο φούρνο. Οπότε προσεκτικά, εδώ, δώστε ωραίο χρώμα. Αυτοί είμαστε. Και πώς σας φαίνεται? Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο? Πολύ όμορφο. Και αυτό έγινε μόλις σε λιγότερο από ένα λεπτάκι. Βάζουμε το κοτόπουλο στη ταψί και στο τηγάνι που ήδη καίει θα ρίξω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 σκελίδες σκόρδο. Τώρα φαντάζομαι ότι θα έχετε τρελαθεί και θα λέτε, καλά, αυτός είναι τρελός, τι κάνει εκεί πέρα, θέλει να μας καταστρέψει, δεν ξέρει τι κάνει. Πιστέψτε με, θα κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνω και εγώ και στο τέλος θα πάθετε όλοι σοκ. Τώρα, ένα στικ κανέλας και σβήνουμε το τηγανάκι μας με τι? Με γάλα. Αυτό είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδεί. Το γάλα θα κάνει το κρέας μας μαλακό. Λοιπόν, όπως είναι, θα ρίξω ξύσμα από το λεμονάκι μου. Εδώ. Και εδώ. Γιατί το ξύσμα από το λεμόνι θα δώσει μια φρεσκάδα στο κοτόπουλο καθώς θα ψήνεται μέσα στο φούρνο. Θα κόψω τα λεμόνια μου στη μέση. Θα ρίξω μέσα στο γάλα και
Και ελπίζω να γνωρίζετε όλοι ότι άμα προσθέσω οξύτητα μέσα στο γάλα, τι γίνεται το γάλα μας? Κόβει. Είναι ο κλασικός τρόπος για να κάνουμε αμφότυρο. Ο κλασικός τρόπος για να κάνουμε τα πιο εύκολα τυριά. Κοιτάξτε εδώ, με το που ρίξω το λεμόνι μέσα, το μείγμα μου ουσιαστικά θα αρχίσει να κόβει. Αλλά δεν με πειράζει. Κοιτάξτε. Γιατί ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσω αυτό το γάλα για να ψήσω το κοτόπουλο μέσα στο φούρνο. Δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί ποτέ, αλλά είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μαλακώσουμε το κοτόπουλο. Κάποιες φορές μαρινάρουμε και το κοτόπουλο μέσα σε γάλα, απλά είναι δύσκολο μετά στο να το κάνουμε τραγανό, γιατί έχει ποτίσει το κρέας μας, με αποτέλεσμα να είναι λίγο δύσκολο στη χρήση. Γι' αυτό το λόγο κάνω έναν τρόπο που είμαι σίγουρος πως όλοι θα ακολουθήσετε και όλοι θα φτιάξετε. Οπότε, κάνω έναν καλό κόμπο εδώ πέρα. Με το σκοινάκι είσαι σαν να κρατήσω κλειστό το κοτόπουλο και να ψηθεί ομοιόμορφα. Δέντρο λίβανο, 3 κλωναράκια και 5-6 φιλαράκια από φασκόμηλο. Μας αρέσει πάρα πολύ και ήρθε η ώρα να τη λήξουμε. Λαδόκολα. Και μαζί με τη λαδόκολα θα προσθέσουμε και αλουμινόχαρτο. Και εντάξει, φαντάζομαι ότι πολλές γυναίκες αυτή τη στιγμή θα ρωτάνε άμα μπορούν να βάλουν γάλα με χαμηλά λιπαρά μέσα, αν είναι δυνατόν. Μην κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Φυσικά και θα βάλετε πλήρες γάλα, γιατί το γάλα που θα ψήσουμε το κοτόπουλο δεν θα το φάμε μετά, οπότε τα λιπαρά δεν θα τα πάρουμε. Το γάλα το χρησιμοποιούμε απλά για να κάνει τρυφερό το κοτόπουλο. Τώρα, ψήνουμε μισή ωρίτσα στους 180 βαθμούς με αλουμινόχαρτο, ξεσκεπάζουμε από αλουμινόχαρτο και λαδόκολα και ψήνουμε άλλα 45 λεπτά. Σύνολο, okay, μία ώρα και ένα τέταρτο. Παναγία μου, καίει. Οπότε, με το που γίνει ωραίο, χρυσαφένιο, σεξι, τραγανό, ζούμερο, θα βγάλουμε για να σερβίρουμε. Υπάρχουν αναρρύθμιτες συνταγές με κοτόπουλο στην ελληνική και διεθνή κουζίνα, αφού είναι ένα από τα πιο οικονομικά και περιζήτητα κρεατικά στον κόσμο. Όσο πιο μικρό είναι ένα κοτόπουλο, τόσο λιγότερο λίπος συσσωρεύει στην πέτσα του. Το πιο άπαχο κομμάτι του είναι το στήθος. Αν σας περισσέψει ψητό κοτόπουλο την επόμενη μέρα, μπορείτε να το ξεκοκαλίσετε και να φτιάξετε κοτόπιτα, κοτοσαλάτα ή σάντουιτς. Και το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο. Θέλετε να δείτε πώς είναι? Είναι σεξι, είναι ωραίο, είναι καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ τραγανό και αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ ζουμερό. Τώρα, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε, αλλά δέστε τι φανταστικό που είναι. Η σάλτσα που έχουμε ετοιμάσει δεν τρώγεται, δεν είναι για να σερβίρουμε. Ουσιαστικά τη χρησιμοποιήσαμε για να κάνει τρυφερό το κοτόπουλο και όλα τα υπόλοιπα υλικά τα έχουμε χρησιμοποιήσει για να αρωματίσουν το κοτόπουλο. Και κανέλα και το δεδρολίβανο και το φασκόμηλο και το σκόρδο. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε με τι καλύτερο από πουρέ. Εδώ έχω ετοιμάσει λίγο πουρέ. Να κόψουμε το κοτόπουλό μας. Εδώ. Okay. Όλαλα. Κοιτάξτε πόσο τραγανό είναι. Παναγία μου. Κόψω το σκοινάκι εδώ. Μαχαιρούμπα. Και αρχίζω με τα μπουτάκια. Κοιτάξτε εδώ πόσο ζουμί είναι μέσα. Τα βλέπετε? Είναι τόσο ζουμερό όσο φαίνεται. Το βλέπετε? Όλο αυτό που βγάζει είναι ζουμί. Έχει κρατήσει τα ζουμιά λόγω του γάλακτος. Κόψτε εδώ. Και εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Απλά, το βλέπετε? Σαν να το έχουμε βράσει. Έχει γίνει τόσο μαλακό. Και πιστέψτε με, είναι τόσο, μα τόσο γευστικό. Κοιτάξτε εδώ. Βάζεις το μαχαίρι και κόβεται κατευθείαν. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε εδώ? Δεν είναι νερά, είναι το ζουμί από το κοτόπουλο, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ ζουμερό. Είναι ό,τι πιο ζουμερό στο φούρνο έχετε δοκιμάσει, πραγματικά. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Έχω ένα ωραίο πιατάκι εδώ. Θα βάλω το πουρέ μου. Εδώ. Θα βάλω το στιθάκι από πάνω. Εδώ. Και κοιτάξτε εδώ, συνεχίζει να βγάζει ζουμάκι. Σημαίνει πως είναι τρυφερό και είναι πάρα πολύ μαλακό και έχει κρατήσει όλα τα ζουμιά του μέσα. Και φυσικά λίγο ντεκοράκι, λίγο φασκόμηλο εδώ. Θέλω μία σταγιά ελαιόλαδο. Εδώ. Λίγο φρέσκο πιπέρι.
Και βουαλά. Για το κοτόπουλο σε γάλα. Βάζουμε σε ένα γουδί το ελαιόλαδο και τον κύβο κότας και χτυπάμε μέχρι να διαλυθεί ο κύβος. Απλώνουμε τη μαρινάδα στο κοτόπουλο, στη συνέχεια το σοτάρουμε σε ένα καυτό τηγάνι από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα και το βάζουμε σε ένα ταψί. Στο ίδιο καυτό τηγάνι σοτάρουμε τις κελίδες κόρδου, ρίχνουμε το στικ κανέλας και σβήνουμε με το γάλα. Προσθέτουμε το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, μόλις πάρει μία βράση, ρίχνουμε το μείγμα του γάλακτος στο ταψί με το κοτόπουλο και προσθέτουμε το δεντρολίβανο και το φασκόμηλο. Δένουμε τα πόδια από το κοτόπουλο με σπάγκο. Καλύπτουμε το ταψί με λαδόκολα και αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για ακόμα 45 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφαιρούμε τον σπάγκο και κόβουμε το κοτόπουλο σε κομμάτια. Το σερβίρουμε με πουρέ πατάτας, προσθέτουμε το φασκόμηλο, το ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με πιπέρι. Το πιο ζουμερό κοτόπουλο που έχετε δοκιμάσει. Για το λόγο του ελεθές, κοιτάξτε εδώ. Απλά πατάς και κοιτάξτε εδώ ζουμί. Ό,τι πιο τρυφερό έχετε φάει ποτέ σε κοτόπουλο. Είναι στήθος από κοτόπουλο ψημένο στο φούρνο και συνήθως είναι στεγνό καθώς το τρώμε. Και εδώ λιώνει στο στόμα και είναι ζουμερό. Είναι φανταστικό και επειδή είμαι σίγουρος ότι όλοι θα δοκιμάσετε τη συνταγή, θα το εξακριβώσετε κι εσείς, Παναγία μου.